Είμαστε πολύ ευχαριστημένες από τα κορίτσια. Ακολούθησαν πιστά το πλάνο της ομάδας, αλλά αγωνίστηκαν και με εξαιρετικό πάθος και ενέργεια. Τα αφήνουμε πίσω μας το σημερινό παιχνίδι. Το αυριανό τώρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα έμπειρη, δυνατή, και θα δούμε από εδώ και πέρα, θα καταστρώσουμε τα πλάνα για αύριο. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε πάρα πολύ σε αυτά τα παιχνίδια. Μπορεί να μην το αντιπροσωπεύει αυτό το σκορ, αλλά θεωρώ ότι δίνουμε το 110%. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, ξαναλέω, για τα κορίτσια τα δικά μας, να κοντρεριστούν στο υψηλότερο επίπεδο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και θεωρώ ότι έχουν να μάθουν από αυτό μόνο. Δηλαδή, κάνουμε 5 πολύ δυνατές προπονήσεις, που καλώς ή κακώς στην ένωσή μας δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις κάνουμε. Το αυριανό παιχνίδι είναι με την ομάδα της Καβάλας. Μπράβο στην ομάδα της Καβάλας, έκανε μια πολύ σημαντική νίκη σήμερα, να το αναφέρουμε αυτό. Είναι μια πολύ δουλεμένη ομάδα. Θεωρώ ότι θα είναι από τα φαβορί για την πρώτη-δεύτερη θέση. Και θα προσπαθήσουμε όπως σε όλα τα παιχνίδια πάλι. Θα παλέψουμε στο 100%. Πιστεύω ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά. Κάναμε ό,τι μας είπε η coach μας στην τακτική. Μπήκαμε με ψυχή και το αποδείξαμε. Ότι αποδείξαμε αυτό που είμαστε. Πιστεύω ότι... για το αυριανό μάτς είναι ένα δύσκολο μάτς και θα παλέψουμε το ίδιο. Θα μπούμε δυνατά για το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και προσπαθούμε για το καλύτερο πάντα. Ξέραμε πως το σημερινό παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο και ήρθαμε να πάρουμε εμπειρίες και να μάθουμε όσο πιο πολλά μπορούμε από ομάδες που είναι πιο αποπονημένες από εμάς και πιο έμπειρες. Σχετικά με το αυριανό παιχνίδι θα δώσουμε το 100% μας και θα δούμε τι θα γίνει.